Την άμεση ανάκληση της παραπομπής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Πρίτεν του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδόση Πελεγρίνη, ζήτησε η Σύνοδος των Πριτάνων που συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη. Η Σύνοδος εκφράζει την απόλυτη συμπαράστασή της στον Πρίτεν του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και θεωρεί ότι οι εξασκούμενες άδικες διώξεις θίγουν και το αρχαιότερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Παράλληλα, οι Πριτάνοι υποστηρίζουν τις προσπάθειες που από καιρό καταβάλει η Σύκλητος και ο Πρίτανης, προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και το Πανεπιστήμιο Αθηνών να επανέλθει άμεσα σε κανονική λειτουργία. Η διώξη των Πριτανικών αρχών, η διαθεσιμότητα του διοικητικού προσωπικού και η συντονισμένη προσπάθεια απαξίωσης των πανεπιστημίων οδηγούν εν τέλει σε συρρήκνωση και υποβάθμιση στη δημόσια παιδεία, αναφέρουν οι Πριτάνες και καλούν το Υπουργείο Παιδείας να διασφαλίσει έστω και την ίστατη στιγμή την ελάχιστη στήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας των δημοσίων πανεπιστημίων. Παιδεία είναι επένδυση για το μέλλον και δεν μπορεί να θεωρείται δαπάνη. Με τα νέα μέτρα που θα ληφθούν και όπως τελικά θα συμφωνήσουμε και θα καταλήξουμε, τα πανεπιστήμια θα είναι βιώσιμα και θα παράγουν το καλύτερο δυνατό αυτό που μπορούν να παράγουν για τη χώρα μας. Με συναντήσεις που θα έχουμε τόσο με εκπροσώπους των Γερμανών Πριτάνιων, των Γάλλων Πριτάνιων, καθώς και εκπροσώπους Πριτάνιων από ευρωπαϊκές χώρες, που θα γίνουν μεταξύ αρχών Ιανουαρίου και τέλος Μαρτίου στην Αθήνα. Με τόσα λίγα χρήματα και με τόσο λίγο υποστηρικτικό προσωπικό, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε την ίδια δουλειά, το ίδιο επίπεδο, την ίδια ποιότητα δουλειάς με αυτή που κάναμε τόσα χρόνια. Η Σύνοδος των Πριτάνιων υποστηρίζει τις προσπάθειες που από καιρό καταβάλει η Σύγκλητος και ο Πρίτανης του ΕΚΠΑ προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και προκειμένου το Πανεπιστήμιο Αθηνών να επανέλθει άμεσα σε κανονική λειτουργία και ζητεί την άμεση ανάκληση κάθε δίωξης κατά του Πρίτανη του ΕΚΠΑ Θεοδόση Πελεγρίνη. Είναι ομόφωνο ψήφισμα της Συνόδου των Πριτάνων. Η παραπομπή του κυρίου Πελεγρίνη στο Πειθαρχικό ήταν τουλάχιστον λάθος και λέω τουλάχιστον λάθος για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι τα ακαδημαϊκά ζητήματα δεν μπορούν να λύνονται ούτε στα δικαστήρια ούτε με εισαγγελείς. Η μείωση των προϋπολογισμών και της χρηματοδότησης κατά άλλο ένα 15% φέτος μας φέρνει πλέον κάτω από τα ανεκτά όρια, κάτω από τα όρια στα οποία μπορούμε πλέον να επιβιώσουμε και θα αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά προβλήματα εάν δεν βρεθούν άλλες πηγές για να συμπληρωθούν οι προϋπολογισμοί των πανεπιστημίων. Χάνουμε τον χαρακτήρα του ΑΕΗ, μιας και ένα σημαντικό κομμάτι της αποστολής μας που είναι η έρευνα, δυστυχώς υποβαθμίζεται, αν όχι εξαφανίζεται από το χάρτη του Πανεπιστημίου και έτσι δυστυχώς πιστεύω μετατρεπόμαστε σε ένα εξεταστικό κέντρο και σε ένα απλό διδακτήριο. Τα πανεπιστήμια θα είναι βιώσιμα και με τα νέα μέτρα που θα ληφθούν και όπως τελικά θα συμφωνήσουμε και θα καταλήξουμε, τα πανεπιστήμια θα είναι βιώσιμα και θα παράγουν το καλύτερο δυνατό αυτό που μπορούν να παράγουν για τη χώρα μας. Άλλο πράγμα το ότι συζητούμε σε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα και είναι άλλο πράγμα στο ότι δεν συμφωνούμε, διότι ο Υπουργός ακολουθεί μια πολιτική της κυβέρνησης η οποία θέλει την παιδεία να είναι δαπάνη και να μην είναι επένδυση. Εμείς είμαστε απολύτως αντίθετοι, όπως και όλα τα πανεπιστήμια τα ευρωπαϊκά, συντασσόμαστε με τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Με όλους τους συναδέλφους να επιστρέψουν στις εργασίες τους και τους διαθέσιμους και τους μη διαθέσιμους και έτσι να ξαναξεκινήσουμε την προσπάθεια επαναλειτουργίας του πανεπιστημίου. Θέλω να κάνω έκκληση σε όλους τους φοιτητές να προσέλθουν κανονικά στα μαθήματά τους και κανείς να μην παρεμποδίσει την είσοδο στο πανεπιστήμιο, διότι αυτή η παρεμπόδιση ούτε δημοκρατική είναι, ούτε νομιμοποιείται.